Αυτή λοιπόν είναι μια είδηση που έρχεται από τον ιατρικό χώρο και αν όλα πάνε καλά, τότε σε 3 με 5 χρόνια, όπως λένε τουλάχιστον οι ειδικοί, μπορεί να βρει εφαρμογή σε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν το θέμα της παραλυσίας, είναι παράλυτα άτομα. Τώρα, να πάμε στην δημοσκόπηση που διενεργήθηκε πριν από λίγες ημέρες και δημοσιεύθηκε στο πρώτο θέμα και αναφέρουμε φυσικά στην δημοσκόπηση της εταιρείας Alco που έγινε για λογαριασμό της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, σύμφωνα με την οποία προβάδισμα έχει η Νέα Δημοκρατία κατά 1,5%. Συγκεκριμένα στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 20,9% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που συγκεντρώνει ποσοστό 19,4%. Τρίτο κόμμα παραμένει η Χρυσή Αυγή με 10,8%. Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός την πλειονότητά τους οι πολίτες και κυρίως οι ψηφοφόροι των κομμάτων της αντιπολίτευσης προβλέπουν ότι η συγκυβέρνηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ θα προκαλέσει προβλήματα μεταξύ των δύο αρχηγών. Οι ψηφοφόροι των συγκεκριμένων κομμάτων εκτιμούν ότι η μεταξύ τους σχέση θα πάει καλά. Σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου να παραμείνει στην κυβέρνηση και του Φώτη Κουβέλη να αποχωρήσει, η δημοσκόπηση δείχνει θετικές εκτιμήσεις για τον πρώτο και αρνητικές για τον δεύτερο. Κέρδη για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ καταγράφει δημοσκόπηση της Alco που δημοσιεύεται στο πρώτο θέμα και επιχειρεί να αποτυπώσει το πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται μετά τη συγκρότηση της νέας κυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 1,5% έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 20,9% μέχρι 19,4%, με το ΠΑΣΟΚ να έχει ανέβει στο 6,5% από 5% που είχε καταγραφεί σε προηγούμενη δημοσκόπηση της ίδιας εταιρείας, μετράει δηλαδή κέρδη 1,5%. Στην τρίτη θέση βέβαια παραμένει σταθερά η Χρυσή Αυγή με 10,8%, ενώ στην προηγούμενη δημοσκόπηση είχε 9,5% και μετά το ΠΑΣΟΚ που είναι τέταρτο ακολουθούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες με 4,6%, το ΚΚΕ με 4,5% και η Δημοκρατική Αριστερά με 3%. Στην εκτίμηση πρόθεσης ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 22,5%, η Χρυσή Αυγή το 10,5%, το ΠΑΣΟΚ 7,5%, οι ανεξάρτητοι Έλληνες 5,3%, το ΚΚΕ 5,2% και η Δημοκρατική Αριστερά 3,5%. Το 46% θεωρεί σωστή την απόφαση του Ευάγγελου Βενιζέλου να παραμείνει στην κυβέρνηση μόνο με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 44% τη θεωρεί λανθασμένη. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, το 72% στηρίζει την απόφαση του Προέδρου του και το 22% τη θεωρεί λανθασμένη. Αναφορικά με το Φώτη Κουβέλη, το 51% θεωρεί λανθασμένη την απόφαση του να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, ενώ το 37% τη θεωρεί σωστή. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο εσωτερικό της Δημάρ το ποσοστό εκείνων που θεωρούν λάθος την επιλογή Κουβέλη είναι ακόμη μεγαλύτερο, στο 59%, και εκείνοι που τη θεωρούν σωστή είναι λιγότεροι, στο 29%. Λοιπόν, θα παραμείνουμε για λίγο ακόμα σε αυτή τη δημοσκόπηση της Alco που έγινε και δημοσιεύθηκε, όπως είπαμε, στο πρώτο θέμα. Μαζί μας για να τη σχολιάσουμε από το ΠΑΣΟΚ είναι η κυρία Κατερίνα Μπέρδου. Μαζί μου φυσικά παραμένει και ο Δημοσθένης ο Δούκας. Καλησπέρα σας, κυρία Μπέρδου. Το ΠΑΣΟΚ είναι. Είστε εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κυρία Μπέρδου, όχι. Μάλλον όχι. Ναι, είναι δικηγόρος και. Εντάξει. Καλά, λοιπόν. Με την ιδιότητα αυτή. Μην την βάλουμε πρόσωπο. Εντάξει. Με την ιδιότητα, λοιπόν, της δικηγόρου και του ανθρώπου που έχει άμεση σχέση με τα κοινά του τόπου και νοιάζεται για την κοινωνία, λοιπόν. Με και μετά δεν μπορεί να μιλήσει ελεύθερα, δεν είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Να πάμε, αφού κάναμε και αυτή τη διευκρίνηση, η οποία ήταν απαραίτητη, κυρία Μπέρδου. Δείξαμε τις σχετικές κάρτες που αφορούν τη δημοσκόπηση της Alco και, όπως είπαμε, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Και θα πάμε αμέσως τώρα να σχολιάσουμε μαζί και την πρώτη κάρτα, την οποία είμαστε σε θέση να τη δούμε αμέσως τώρα και αφορά την πρόθεση ψήφου. Και όπως είπα και δημοσταίνει και πριν από λίγο, τα δημοσκοπικά ευρήματα δείχνουν πως η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά, 20,9 έναντι του ΣΥΡΙΖΑ που συγκεντρώνει το 19,4%. Είναι ένα ποσοστό το οποίο περίπου είναι 1,5%. Και φυσικά αυτό που σίγουρα αξίζει να σχολιάσουμε είναι το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ μετά από αυτόν τον νέο σχηματισμό, μετά από αυτή τη νέα συνεργασία, έχει ανακτήσει λίγο τις δυνάμεις του και βλέπουμε ένα ποσοστό 6,5%. Κυρία Μπέρ, θα ρωτήσω το δικό σας πρώτο σχόλιο για αυτή τη δημοσκόπηση. Καλησπέρα. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Αποτυπώνουν, όπως είναι γνωστό, μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τη φωτογραφίζουν. Εγώ δεν βλέπω μεγάλες διαφορές από προηγούμενη δημοσκόπηση που είχαμε σχολιάσει πριν περίπου ένα μήνα στο δελτίο σας. Η Χρυσή Αυγή έχει αυξητικές τάσεις. Το ΠΑΣΟΚ, δεν καταλαβαίνω, η άνοδος τώρα 1%. Θα έπρεπε να αναρωτηθεί γιατί καταρχάς από το 45 πήγε στο 5, όπως έχω ξαναπεί, και γιατί από τις τελευταίες εθνικές εκλογές από το 11. 12, δεν θυμάμαι, ναι. Έχει πάει στο 6.
Και να δει τι φταίει. Έτσι. Η δημοσκόπηση έγινε πριν την αποχώρηση, πριν καταγραφεί η αποχώρηση της αριστερής πρωτοβουλίας. Ναι, βεβαίως. Και πριν δημοσιοποιηθεί και η διαφωνία του Γιώργου Παπανδρέου το Σάββατο. Δηλαδή έληξε την Παρασκευή η καταγραφή, δηλαδή τυπωνώ ότι δεν μπορεί να μην έχει μια αρνητική επιρροή η αποχώρηση της αριστερής πρωτοβουλίας και η κρίση η αρνητική του κ. Παπανδρέου. Υποθέτω, θα το δούμε στο μέλλον. Ναι, συνεχίζετε. Προσθέτω μερικές. Ναι, υπάρχει διευκρίνηση ψήφος, υπάρχει το δημοσκοπικό σφάλμα. Εγώ θεωρώ ότι από τη δημοσκόπηση μέχρι ενδεχόμενες εκλογές τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά. Πολύ. Ναι. Τι υπονοείτε, αυτό έχει ενδιαφέρον. Λέω το εξής, ότι αυτές οι συχνές δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, θα είναι διαφοροποιημένες όταν φτάσουμε στις εκλογές. Μετά τις εκλογές δεν αναρωτιέται κανείς φυσικά για τις παρεκκλήσεις των δημοσκοπήσεων. Ενδεικτικά αναφέρω μια δημοσκόπηση που κοιτώ, δημοσιεύτηκε, είναι της VPRC, δημοσιεύτηκε 6 μήνες πριν τις εκλογές του Μαΐου, το Δεκέμβρη του 2011, η οποία δημοσκόπηση δημοσιεύτηκε στα επίκαιρα και δεν ξέρω πού αλλού και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει 30,5, πήρε 18,8, ο ΣΥΡΙΖΑ 11 πήρε 16,8, το ΠΑΣΟΚ 18-13, το ΛΑΟΣ το έδινε 7, δεν μπήκε καν στη Βουλή. Να καταλήξω ότι η καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη τελικώς. Καλά, αυτό είναι το αυτό μόνο σίγουρο. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι δημοσκοπήσεις δεν καταγράφουν. Καταγράφουν τη χρονική στιγμή. Ναι, τη χρονική στιγμή. Την τάση καταγράφουν. Και υπάρχει και το δημοσκοπικό σφάλμα. Ακριβώς. Και κατά την άποψή μου δεν καταγράφουν με ακρίβεια, καταγράφουν την τάση. Η τάση είναι κάτι το οποίο είναι ένα γεγονός, το οποίο μπορεί να ανατραπεί και μία μέρα πριν. Έτσι, δηλαδή, έτσι. Αν γινόταν Παρασκευή μια δημοσκόπηση και γινόταν Κυριακή εκλογές, αν το Σάββατο μεσολαβούσε ένα. Έχουν γίνει αυτά. Απρόβλεπτο γεγονός, όπως είναι η οικονομία. Ειδικά τα τώρα που τα πράγματα είναι. Μπορεί να ανατρέψουν πολύ δραματικά τα πράγματα. Ειδικά σήμερα που είναι ρευστά τα πράγματα. Πολύ ρευστά. Πολύ ρευστά. Άρα αυτό εδώ πέρα πρέπει να το καταλάβω. Εγώ το αντιλαμβάνω ως μια τάση της κοινωνίας. Η οποία, όπως είπατε, όμως επιβεβαιώνονται με πολλαπλές διαφορές. Δηλαδή, εγώ τώρα τι έχω εντοπίσει, αυτό είναι το ερώτημά μου, πώς, και στους δυο μας, στους τρεις μας που συζητάμε. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, πέρα από αυτό που λέτε εσείς, ότι θα αλλάξουν όταν γίνουν εκλογές, τους πεις δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν. Αν γίνουν το φθινόπωρο, δεν νομίζω ότι θα έχουμε δραματικές αλλαγές. Ας πούμε ότι θα γίνουν σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο θα υπάρχουν αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, αν γίνει σε ένα χρόνο. Και εγώ το πιστεύω. Με τα νέα μέτρα που θα έρθουν. Έβαλε μια παράμετρο για να το συζητήσουμε. Ναι. Σωστά, σε ένα χρόνο. Το φθινόπωρο δεν νομίζω ότι θα έχει διαμορφωθεί. Πιο μπροστά. Δεν θα έχουν διαμορφωθεί δραματικά οι αλλαγές. Τύπονο. Εγώ διαβλέπω, και αυτό θέλω να συζητήσουμε έτσι λίγο, ότι διαμορφώνεται έτσι και ένα τριπολικό σχήμα. Σήμερα έχουμε ένα διπολικό. Το σχήμα όπου ηγείται η Νέα Δημοκρατία και το σχήμα τη αριστερά που ηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ. Σταθερά. Νιώθω ότι η είσοδος της Χρυσής Αυγής θα ανατρέψει τα πράγματα. Η Χρυσή Αυγή δεν θα είναι ένα κόμμα το οποίο ήρθε για να μας... Θα είναι ο ρυθμιστής, αυτό θες να πεις, Δημοσένη. Όχι μόνο ο ρυθμιστής. Θα είναι ένας πόλος. Αν το 12,5% ή το 11% ή το 13% σημαίνει ότι υπάρχουν τρεις πόλοι πλέον. Όλα τα κόμματα θα είναι δορυφόροι, θα αποχωρηθούν γύρω από κεντρικούς πόλους να συσπηρωθούν. Έτσι, η Δημάρκα πρέπει να βρει να κουμπίσει. Πλέον οι ανεξάρτητοι Έλληνες να κουμπίσουν. Αυτό το τριπολικό σχήμα, παρόλο που κατά την άποψή μου παράγει ασταθή ισορροπία. Έτσι. Πού θα βρουν εταίρους να κυβερνήσουν, ή το ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος, ή η Νέα Δημοκρατία, με ποιους εταίρους. Ποιους, πέστε μου. Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Απάντηση δεν ξέρω αν έχει τη δεδομένη τουλάχιστον στιγμή. Αυτό, είναι. Λοιπόν, ίσως η Χρυσή Αυγή ανατρέπει την παραδοσιακή αντίληψη των πόλων του. Σίγουρα. Είναι κάτι διαφορετικό, το οποίο είναι και φαινόμενο των καιρών, γιατί η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύεται ακριβώς το θυμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Και το έλλειμμα. Δεν ξέρουμε πώς θα αποτυπωθεί. Δύο χρόνια συμπληρώνει να το εκμεταλλεύεται αυτό το θυμό. Έτσι όμως είναι. Αυτό παγιώνεται όμως. Αυτό κατά την άποψή μου από θυμός. Γίνεται επιλογή συνειδητή πλέον. Ναι, βεβαίως, αφού υπάρχει έλλειμμα. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Δηλαδή δεν τον επιλέγουν, επειδή αυτό τέλειωσε. Εκνευρίστηκα με το πολιτικό σύστημα. Τρίτη φορά που του επιλέγει. Του επιλέγει επειδή ιδεολογικά πας εκεί. Πιστεύεις, είσαι ρατσιστής, εθνικιστής, νικολαϊκιστής. Εγώ πιστεύω ότι η πλειονότητα του ελληνικού κόσμου, τουλάχιστον μέχρι σήμερα τα δεδομένα των εκλογών κτλ., όπου και να ανήκουν, είναι δημοκρατικός κόσμος. Και το αυτή φαινόμενο. Οι ροπαλοφόροι είναι δημοκρατικός κόσμος. Αυτό είναι μια μειοψηφία.
Μια μειοψηφία. Ο περισσότερος... μειοψηφία είναι. Ναι, το 10% είναι ένα στου 10. Το 10% έχει και κάποιο κόσμο ο οποίος ψήφισε εκνευρισμένος. Λοιπόν, να βάλουμε μια νοτελεία να περάσουμε να δούμε και την επόμενη κάρτα για να προλάβουμε να τη σχολιάσουμε. Και αυτήν έχει ανάψει ήδη η κουβέντα μας από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη κάρτα που δείχνει ουσιαστικά την απόφαση του κυρίου Κουβέλη, πόσο κόσμος την εκτίμησε, πόσο κόσμος την αντιλήφθηκε και την αξιολόγησε. Και όπως είπαμε πριν από λίγο και στο ρεπορτάζ το οποίο προηγήθηκε, οι περισσότεροι δημοσθένοι και κυρία Μπέρδου θεωρούν ότι η απόφαση του κυρίου Κουβέλη να αποχωρήσει από την συγκυβέρνηση ήταν λάθος. Δεν έπρεπε να αποχωρήσει. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό θέλω να μου το σχολιάσετε και εσείς, κυρία Μπέρδου. Εγώ θεωρώ ότι και το έχω ξαναπεί ότι η συμμετοχή του Πασόκ. Και μάλιστα, συγγνώμη σας διακόπτω, για το λόγο που φαίνεται ότι αποχώρησε, έτσι, για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Το κλείσιμο της ΕΡΤ για μένα δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Εγώ θεωρώ ότι και το ΠΑΣΟΚ κακώς συμμετέχει στην κυβέρνηση και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Είναι απόλυτα ταυτισμένο με την πολιτική που ασκείται, τη σκληρά νεοφιλελεύθερη πολιτική, τη δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θεωρώ ότι η απόφαση του κ. Κουβέλη ήταν λάθος. Και το κλείσιμο της ΕΡΤ δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Υπήρχε ένα θέμα συνταγματικότητας, υπήρχε ένα ζήτημα συμφωνίας των δύο εταίρων και, εν πάση περιπτώσει, υπήρχε ένα σοβαρό ζήτημα ότι ο κ. Σαμαράς κυβερνούσε μόνος του. Δεν ήταν δηλαδή η αφορμή, ας πούμε. Να σχολιάσουμε ότι... το γεγονός ότι ακόμη και ο παδί της Δημάρ διαφωνούμε την αποχώρηση. Αυτό θα σχολιάσουμε. Εγώ λέω την άποψή μου ότι. Ναι, πόσο... την άποψή σας. Προφανώς ότι. Αλλά, βλέπεις, και το ποσοστό είναι συντριπτικό, δεν είναι μεγάλο. Το 10% των μελών της Δημάρ στη δημοσκόπηση λέει κακώς φύγαμε από την κυβέρνηση. Τα μέλη της Δημάρ. Ή οι ψηφοφόροι της, μάλλον, συγχωρείτε. Αυτό δεν είναι. Όχι, δεν είναι περίεργο. Εγώ πιστεύω ότι η απόφαση του κ. Κουβέλη. Μονομερός σαν ηγέτης, εγώ δεν λέω είναι καλή ή κακή. Στην άλλη ιστορία. Εγώ σχολιάζω την διάσταση που υπάρχει μεταξύ της απόφασης του κ. Κουβέλη. Θες να κάνεις και ένα παραλληλισμό με την υπόθεση του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού, γιατί η πορεία τουλάχιστον όπως. Ναι, πιστεύω αυτό. Η Δημάρ δεν θα μπει εύκολα. Και ενδεχομένως και το ποσοστό του 3% αυτό πήγα να πω. Δεν θα πει, η Δημάρ θα πληρώσει την ίδια αμφίθυμη στάση του κ. Καρατζαφέρη. Όταν παίρνει μια απόφαση πρέπει να την πάρει μέχρι τέρμα. Ακόμη και αν λες δεν έπρεπε να την κάνει. Αυτά στη μέση είναι καταστροφή. Και θα καταστραφεί κατά την άποψή μου πολιτικά η Δημάρ. Μπορεί να... αλλά από όλα αυτά δεν μπορεί και να παίρνει την απόφαση από την αρχή με ένα πλαίσιο, με κάποιους όρους. Δεν μπορεί δεν ήξεραν ποιο είναι το πλαίσιο. Το πλαίσιο το ήξερα. Το ξέρω εγώ, δεν το ξέρω, κύριος Κουβέλης. Το πλαίσιο το ήξερα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν ήξερε περιπτώσει... το πλαίσιο όταν μπήκε η κυβέρνηση. Δηλαδή πρέπει το ο Σαμαράς... καλά. Υποθέτω από όλους μας. Εκτός αν μετά και αυτός του κυρίου Χρυσοχοίδη που δεν είχε διαβάσει τι είχε να κάνει. Αν το αυτός αυτό δεν είχε διαβάσει. Προσωπικά τι είχε διαβάσει και τι δεν είχε διαβάσει δεν το ξέρω, αλλά θεωρώ ότι το ζήτημα της ΕΡΤ ήταν ζήτημα σπουδαίο και δεν μπορεί μονομερός ο κύριος Σαμάρας στην τριγωματική κυβέρνηση να αποφασίζει. Αυτό δηλαδή ήταν που καθόρισε την κυβέρνηση. Αυτό είπε. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο δηλαδή ψήφισε. Μειώσεις μισθών, ασφαλιστικά, φορολογικά. Τι λέτε τώρα. Φίλος Σικής ήταν η ΕΡΤ. Εγώ είπα ότι κακώς συμμετείχαν εξ αρχής. Κακώς συμμετείχαν εξ αρχής. Να πιούν το πικρό ποτήρι μέχρι τέλος, μπας επιβιώσουν μέσα από καμιά καρτική θέση και τέτοια. Α, σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή. Τι. Αλλιώς δεν πρέπει να μπουν από την αρχή. Δηλαδή αποδεδειγμένο ότι θα οδηγούνταν στην καταστροφή. Δεν συμφωνώ. Ναι, τώρα. Φυσικά. Και για το Πασόκ. Άμα στο κενό είναι τώρα. Την πάτησα. Δημοσθένη, η αποχώρηση του κυρίου Κουβέλη, για να περάσουμε και στην επόμενη κάρτα, δείχνει αυτό που είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες με όλα όσα συνέβαιναν, ότι ενδεχομένως αυτή η συνεργασία και αυτή η σχέση που είχε αναπτυχθεί τόσο με τη Νέα Δημοκρατία, τόσο με το ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν καλή. Από κάπου έμπαζε. Ήρθε και η υπόθεση της ΕΡΤ και αυτό ήτανε. Νομίζω ότι κάπως έτσι μπορούμε να το ερμηνεύσουμε όλο αυτό, τουλάχιστον έτσι όπως έχει διαμορφωθεί. Δεν ήταν οι βάσεις, δεν υπήρχαν, δεν ήταν σωστές τα θεμέλια, δεν είχαν μπει σωστά. Διαφορετικά, για ποιο λόγο να γκρεμίζονταν τόσο γρήγορα αυτή η σχέση, αν όλα πραγματικά πήγαιναν καλά όπως ήθελαν μέχρι στιγμής. Βέβαια, υπάρχει και ένα όριο σε αυτά που μπορεί να δεχτεί κανείς προφανώς. Για τον κύριο Κουβέλη ήρθε το όριο αυτό. Δημάρ, με μια σημερινή απόφαση της Πολιτικής Επιτροπής. Μια τεράστια αντίφαση, κατά την άποψή μου. Σήμερα πήρε απόφαση η Δημάρ. Τα στελέχη της Δημάρ που είναι Γενική Γραμματής Υπουργείων, όχι Γενική Γραμματής, σε ΔΕΚΟ, σε νοσοκομεία και αυτά να μην αποσυρθούν. Εγώ το σκεπτικό τους το σέβομαι και συμφωνώ, λέει η απόφαση σήμερα. Δεν αποσύρουμε τα στελέχη μας από 10 νοσοκομείο, τέτοια λιμάνια, γιατί το κράτος ανοίξει όλους τους πολίτες και δεν ανοίξει ένα κόμμα. Αλλά αυτό δεν έγινε έτσι. Αυτοί μοιράζανε η μάτια του κράτους, όχι με βάση την αξιοκρατία. Είχαν βγάλει ένα μπαλτά 4-2-1 και διορίζανε κομματικά.
Τώρα ξαφνικά δεν φεύγουν αυτοί που διορίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι οξύμορο. Ακριβώς, λοιπόν, όχι οξύμορο. Να περάσουμε να δούμε γρήγορα και την επόμενη κάρτα. Δεν θα προλάβουμε. Πήγαμε την κυβέρνηση. Αυτούς που διορίσαμε από το παράθυρο, να τους κρατήσουμε. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε και την επόμενη κάρτα που αποτυπώνει πώς οι ψηφοφόροι εκτιμούν τη συνεργασία Σαμαρά-Βενιζέλου. Πιστεύετε ότι ο Αντώνης Σαμαράς και ο Ευάγγελος Βενιζέλου θα συνεργαστούν αρμονικά ή θα προκύψουν προβλήματα? Λοιπόν, αρμονικά απαντάει το 59%. Λέει προβλήματα το 53%, το δεν ξέρω δεν απαντώ είναι το 12% περίπου. Λοιπόν, να τη σχολιάσουμε και αυτή την κάρτα, διότι και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, Δημοσθένη, έτσι. Ενώ κατά βάθος πιστεύουν ότι τα πράγματα τελικά μπορεί και να μην πάνε καλά, προφανώς θέλουν να πιστεύουν, να ελπίζουν οι ψηφοφόροι ότι κάτι μπορεί να γίνει στο τέλος και να σωθεί η κατάσταση. Είναι αυτό που λένε, η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία ή πάσχει από κρατισμό και κυβερνητισμό και η ηγετική ομάδα. Γι' αυτό το λόγο και συμμετέχει στην κυβέρνηση. Και αυτό που έλεγα πριν και δεν το τελείωσα είναι ότι φτάνοντας στην κάλπη θα συνεκτιμηθούν όλα. Η κατάσταση που ζούμε, η φτώχεια, η ανεργία, τα νέα μέτρα που έρχονται, οι απολύσεις, η συμπεριφορά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, η συμπεριφορά της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ που απαξιώνει συνεχώς τις αρχές και τα σύμβολα του κινήματος, το ζήτημα της αριστερής πρωτοβουλίας και την παρέτηση του Γιώργου του Παναγιωτακόπουλου. Και πολλά άλλα. Και δεν ξέρουμε αν η δημοσκόπηση αυτή τελικώς θα τα αποκρίνει στην πραγματικότητα. Αν τελικά θα είναι έτσι δηλαδή. Εννοώ αν θα είναι τα πράγματα έτσι. Ναι, όχι, δεν εννοώ ότι. Καταγράφω την πραγματικότητα της Παρασκευής. Ναι, δεν μιλώ για την αγκυρότητα της. Δεν ξέρουμε ακριβώς. Γιατί αρχίζουν και τα όργανα μεταξύ τους τώρα. Δηλαδή, κατά την άποψή μου, είναι. Νιώθουν και αυτοί ότι φορούν στενά κουστούμια, φαίνεται. Δηλαδή, ο μόνος πιστός σε αυτή τη συνεργασία είναι ο κ. Βενιζέλος, από ό,τι φαίνεται. Ναι. Είναι μια προσωπική επένδυση σε αυτήν και του βγαίνει. Η επένδυση αυτή που κάνει ατομικά. Αλλά φοράνε στενά κοστούμια. Βγήκε ο κύριος Βορύδης, είπε κάτι, αμέσως βγήκαν τα πιστόλια. Δηλαδή, ο ένας ψάχνει να βρει στον άλλον κάτι για να θυμηθεί το παρελθόν, ενώ συνεργάζονται για το μέλλον. Αλλά για δέστε, κυριαρχεί το παρελθόν. Συνεργάζονται για το μέλλον στην νεοφιλελεύθερη πολυκατεύθυνση. Ναι, άλλο λέω, άλλο λέω. Ενώ συνεργάζονται για να επενδύονται στο μέλλον, να σώσουν τη χώρα, του τυρανάει το παρελθόν. Είπε ο Βορύδης εκεί πέρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και το παρελθόν τους κόντεψαν να τους βγάλει να χωρίσουν ένα γάμο. Δεν ήταν και οξύτατη η αντίδραση του κ. Βενιζέλου. Θα περίμενε κανείς. Καλά, δεν ήταν. Τι να κάνει, να αποχωρούσε. Αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί όταν κάνεις μια συνεργασία για το μέλλον να καθυλώνεσαι σε πράγματα του παρελθόντος. Ούτε μπορεί. Όχι όμως ότι δεν πρέπει να τα λύσεις κάποια στιγμή. Αλλά δεν μπορείς τώρα. Όχι, αλλά άμα είναι κάθε λίγο και λιγάκι να γυρνάς στο παρελθόν, καλύτερα να μην την κάνεις καθόλου αυτή τη συνεργασία. Ναι, αλλά ξεκινάει. Να λύσουμε πρώτα το του παρελθόντος. Ποιος είναι πιο πιο καλός. Μα το παρελθόν δεν είναι συγγενικό. Ο Ανδρέας ή ο Κώστας ο Καραμαλής. Το παρελθόν δεν είναι σε τίποτα συγγενικό. Και ούτε μπορεί σε κάθε περίπτωση ο κύριος Βορύδης να θίγει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί δεν μπορεί να θίγει? Δεν κατάλαβα. Σε ένα κομματικό ακροατήριο δεν μπορεί να θίγει, να λέει την άποψή του. Πολύ καλά έκανε την άποψή. Πολύ καλά. Εγώ το κατανοώ, αλλά δεν έκανε καλό στην κυβέρνηση που υπηρετεί. Η κυβέρνηση που υπηρετεί έχει και το ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι θα έπρεπε να αντιδράσει διαφορετικά. Δεν δικαιούται να έχει άποψη για την περίοδο όπως έχει το ΠΑΣΟΚ που λέει ο Κώστας Καραμαλής είναι η αιτία του κακού. Εγώ δεν πιστεύω να άλλαξε το ΠΑΣΟΚ άποψη, αλλά δεν τη λες τώρα. Την κρατάς όταν βελτιωθούν τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι δηλώσει ήταν προκλητικές, βέβαια. Να περάσουμε να δούμε και την τελευταία κάρτα. Και προκλητικές όταν και από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας όταν λένε για τον Κώστα Καραμαλή ότι έτρωγε πατσά και δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, πάμε και στην τελευταία κάρτα. Δεν λύνονται έτσι, κυρία Μπέλα. Δεν λύνονται έτσι, αλλά δεν έχουν και την ίδια βαρύτητα. Λύνονται με ουσιαστική συζήτηση. Ουσιαστική. Δεν είναι βγαίνει και πάνω και πετά. Ναι, αλλά σε αυτή τη λογική ο κύριο Βορύδη θα έπρεπε να αναζητήσει τι ευθύνε τη δική του παράταξη και μετά να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι, αλλά ξέρει τι γίνεται, Δημοσθένη. Η ουσιαστική, όπω είπε και εσύ, συζήτηση και σε αυτό συμφωνούμε, φαντάζομαι, άπαντε όλοι, χρειάζεται και ειλικρίνεια. Και δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει. Αυτή, έτσι, για να δεν ξέρω και τελικά ποιος είναι ο στόχος. Ήταν ειλικρινής όμως. Λοιπόν, ήταν μοναδικό, μόνος ειλικρινής. Πάμε να δούμε τώρα και την τελευταία κάρτα για να τη σχολιάσουμε. Αυτή την αφήνω, Δημοσθένη, για σένα. Να, εδώ είναι για το ερώτημα που λέει. Γιατί θα. Ναι, το λέω, θα σου πω μέσα τώρα με ποια έννοια. Λοιπόν, καταρχήν η κάρτα έχει να κάνει με το αν θα είναι ή όχι νέα κυβέρνηση πιο αποτελεσματική. Επανερχόμαστε στο πρώτο μας ερώτημα για το πότε τελικά θα γίνουν αυτές οι περίφημες και περιβόητες εκλογές. Λοιπόν, πιστεύετε ότι η νέα κυβέρνηση θα είναι πιο αποτελεσματική από την προηγούμενη? Το 61% απαντάει όχι, το 30% ναι και το 9% δεν ξέρω, δεν απαντώ. Το ποσοστό είναι συντριπτικό.
Λοιπόν, δημοσταίνει να ακούσω το δικό σου από το σχόλιο και θα πάω και στην κυρία Μπέρτου, σαφέστατα, γιατί με την κυρία Μπέρτου θα κλείσουμε έτσι κι αλλιώ. Κατά την άποψή μου, μπροστά στην λέξη αποτελεσματική έπρεπε να μπει ένα προσδιορισμό. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση ήταν αποτελεσματικότατη και αποτελεσματικότατη τις προηγούμενες στην κατεύθυνση του υλοποίησης των προδιαγραφών και των υποχρεώσεων του μνημονίου. Αν αυτό εννοούμε, σαφέστατα είναι αποτελεσματική, θα γίνουν απολύσεις, θα μπουν νέα μέτρα. Αποτελεσματικότατη θα είναι. Αποτελεσματικότατη. Θα κλείσουν νοσοκομεία, χρειαστεί. Άτσι. Με αυτή την έννοια, ναι. Ό,τι μας ζητούν. Ακριβώς. Δηλαδή το αποτελεσματική. Ελεύθερα. Ανάλογα πώς το ερμηνεύει κανείς. Ναι, δηλαδή. Το κατανοούμε. Πραγματικά θα με πει αυτό. Φάνηκε και όλα ήδη. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει είπε αυτά, ο κύριος θα απολύσω, ο κύριος Μητσοτάκης δεν υπάρχει. Σε αυτή την κατεύθυνση αποτελεσματική. Αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι ωφέλιμο. Ως προς την κατεύθυνση που έχει να κάνει με τους πολίτες όμως. Αυτό λέω, δεν ξέρω αν θα είναι ωφέλιμο από την αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι, δεν ξέρω. Είναι πολύ σημαντικό το σχόλιο. Ναι, αποτελεσματική ως προς την Τρόικα. Το δικό σας, κύριε Δούκα. Αποτελεσματική ως προς την Τρόικα είναι. Τα μέτρα βέβαια πάλι δεν βγαίνουν. Τα νούμερα, συγγνώμη, δεν υπάρχουν και άλλα μέτρα. Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις για νέα μέτρα, κυρία Μπέρτου. Έγινε και αναφορά του κύριου Χατζηνικολάου ότι ο Σόιμπλε έρχεται με νέο μνημόνιο στην Ελλάδα. Απολύσεις, κινητικότητα, φορολογία και ούτω καθεξής. Οπότε. Κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το χρόνο θα τελειώσει το μνημόνιο αυτό, η δόση τον Μάιο, οπότε τελευταία. Και θα χρειαστεί κι άλλη. Και θα χρειαστεί κι άλλη. Θα βγούμε στις αγορές το Μάιο, πιστεύει ένας Έλληνας σοβαρός, για να πάρουμε χρήματα. Τα οποία μας λείπουν. Αυτό το χρέος. Το ρημάδι, αυτό το χρέο. Δεν είναι τη συζήτηση, γιατί θα πάει πολλέ ώρε. Είναι αέναο, θα μου πει, έτσι. Αέναο. Λοιπόν. Είναι και σαό, αέναο. Ωραία. Άρητο, βάλτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κυρία Μπέρτου, πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση και την έτσι πραγματικά επιστημονική σας ματιά στην ανάλυση της δημοσκόπησης. Δημοσθένη, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Δεν χτίζεις απλά ένα τοίχο. Χτίζεις το σπίτι σου. Γι' αυτό απαιτείς υψηλής ποιότητας θερμομόνωση, βελτιωμένη σεισμική συμπεριφορά, πυρασφάλεια, ταχύτητα στο κτίσιμο και οικονομία. Eton Block. Έτσι χτίζονται τα σπίτια σήμερα. Κάθε γυναίκα έχει το δικό της τύπο επιδερμίδας. Γιατί να έχουν όλες την ίδια ενυδατική? Garnier Hydra Max. Για πρώτη φορά, μία σειρά ενυδάτωσης σχεδιάστηκε για σένα προσωπικά. Τέσσερα μοναδικά φυσικά συστατικά σε τέσσερις διαφορετικές υφές. Βρες αυτή που ταιριάζει τέλεια στις δικές σου ανάγκες. Είναι καταπληκτικό. 40% περισσότερη ενυδάτωση που την αισθάνεσαι όλη μέρα. Νέα Garnier Hydra Max. Ποιος φροντίζει για μένα? Garnier. Στο Μασούτι συνεχίζουμε οικονομικά. Δημητριακά Fitness 30% φθηνότερα. Ζυμαρικά Μπαρίλα 40% φθηνότερα. Προϊόντα Finish και χαρτικά Kleenex 40% φθηνότερα. Sunsilk και Badedas 50% φθηνότερα με τη Mascard. Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά για τον καθένα μας. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας και πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο μέτωπο των εκπαιδευτικών. Στόχος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, λοιπόν, δεν είναι η απολύση εκπαιδευτικών, αλλά η κινητικότητα, τόνισε στην πενταμελή αντιπροσωπεία της ΟΛΜΕ ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε συνάντηση σήμερα το μεσημέρι με αντιπροσωπεία του. Η συνάντηση έγινε μετά από την πορεία διαμαρτυρίας των εκπαιδευτικών κατά των απολύσεων, της διαθεσιμότητας αλλά και των υποχρεωτικών μετακινήσεων στο πλαίσιο του συνεδρίου της ΟΛΜΕ. Μαζί μας, λοιπόν, τηλεφωνικά βρίσκεται το ειδικός γραμματέας της ΟΛΜΕ.